Υπό αντίξωες συνθήκες και με το κίνδυνο να παραμονεύει ανά πάσα στιγμή, μετανάστες ξεκινούν το ταξίδι της ελπίδας πριν αυτό να βαγίσει στα νότια παράλια του νησιού. 72 μετανάστες τριμωγμένοι σαν σαρδέλες σε μικρή ξύλινη βάρκα, με αρκετούς να στηβάζονται ακόμη και στα σκοτεινά μπάρια, σε αυτό το ταξίδι ζωής, το οποίο μετατρέπεται σε κόλαση, ενώ ακόμη και τα λεπτά κυλούν εφιαλτικά. Πρόκειται για φωτογραφίες από τη διάσωση των 72 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Εικόνες που φωτογραφίζουν την απόγνωση, το αδιέξοδο και δραματικές πτυχές του μεταναστευτικού ζητήματος. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα παλιότερα, όσον αφορά τουλάχιστον την Κρήτη. Παλιότερα στο νησί υπήρχαν κάποια δίχτυα που δραστηριοποιούνταν και στην Κρήτη και συνεργασία λιμενικές αρχές με τις αστυνομικές αρχές, που υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, είχαν καταφέρει κύρια πλήγματα, αλλά τότε πρόκειται για κρυφές μεταφορές. Όταν μπαίνουν σε μια βάρκα, σε ένα σκάφος που δεν είναι αξιόπλοιο, έτσι αλλιώς και δεν υπάρχουν και τα απαραίτητα μέσα διάσωσης, σωσίβια κτλ., αυτό το γεγονός μπορεί να συμβεί πάντοτε. Το λιμενικό σώμα σώζει ανθρώπους καθημερινά. Τη λήψη μέτρων με αφορμή τις συνεχιζόμενες ροές μεταναστών που έχουν μετατρέψει την Νότια Κρήτη σε πύλη εισόδου, ζητά η Ένωση Λιμενικών Κρήτης, η οποία κρούει το καμπανάκι του κινδύνου λόγω της υποστελέχωσης των λιμενικών σταθμών νότια του νησιού. Κοιτάξτε, νότια της Κρήτης υπάρχουν αρκετοί λιμενικοί σταθμοί, οι οποίοι όμως αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένοι, τόσο ο λιμενικός σταθμός που είναι νότια του Ηρακλείου, όσο και οι λιμενικοί σταθμοί του Ρεθύμνου, της Αγίας Γαλήνης, της Παλιόχωρας και των Σφακίων που είναι στα Χανιά. Καταλαβαίνετε ότι όταν η μείωση είναι στο 40%, αυτό επιβαρύνει τα στελέχη εκεί πέρα. Και εκτός από αυτό, όταν υπάρχουν και ταυτόχρονα περιστατικά και μια λιμενική αρχή απασχολείται με δύο περιστατικά, την όπου τελειώνει το ένα, ξεκινάει ένα άλλο, χρειάζονται δυνάμεις. Φαίνεται ότι θα υπάρχει σχετική αύξηση των ροών και ότι τα δίχτυα διακίνησης μεταναστών στη Λιβύη έχουν βάλει ως στόχο την Κρήτη. Τα χέρια ψηλά σηκώνουν λιμενικοί, καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα λεπτά καραβάνια προσφύγων, όπως δηλώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης. Αγία Γαλήνη, Σφακιά και Παλαιόχωρα, με υποστελέχωση που φτάνει στο 50%, με δύο πλωτά τα οποία είναι παλαιωμένα, με μονά πληρώματα. Λοιπόν, δεν είναι αδύνατο λοιπόν αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθουν όταν έχουν ανεπάλληλα κρούσματα, όταν ας πούμε είναι αναγκασμένοι να ταξιδέψουν αρκετά μίλια νότια, 50, 60, 70 μίλια, αν οι καιρικές συνθήκες είναι άστατες και η κόπωση του προσωπικού. Εμείς ζητάμε την ενίσχυση των υπηρεσιών, ειδικά τώρα της Νότιας Κρήτης. Οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη θα αποτελέσουν αντικείμενο σύσκεψης την ερχόμενη εβδομάδα στη Λότζια, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ ζητούμενο όλων είναι η θωράκιση της Κρήτης και ο καλύτερος συντονισμός όλων για την υποδοχή και φιλοξενία προσφύγων. Για αρχή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε να συνεννοηθούμε όλοι οι φορείς μαζί, να γίνει μια σύσκεψη, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Όταν έρχονται οι μετανάστες δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Είναι η σύτηση, είναι που θα κοιμηθούν. Μέχρι τώρα αντιμετωπίζεται το θέμα, αλλά εάν αυξηθεί το πρόβλημα δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το λιμενικό φυλάκιο Γάβδου είναι κλειστό, ενώ ο λιμενικός σταθμός χώρας Φακίων δεν διαθέτει καν πλωτό μέσο, όπως επισημαίνει η Ένωση Λιμενικών Κρήτης, η οποία περιγράφει τις αδυναμίες και στα πλωτά επιχειρησιακά μέσα με μονά πληρώματα, καλώντας την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα πριν είναι αργά.